πώς μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να βάλουμε τα πιστοποιητικά των εμβολίων που έχουμε κάνει, είτε το ευρωπαϊκό είτε το ελληνικό, εύκολα και γρήγορα στο Apple Pay και με ένα κουμπί, εύκολα και γρήγορα, να έχουμε πρόσβαση σε όλα μας τα πιστοποιητικά. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Σας υποσχέθηκα λοιπόν στο Instagram, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, ότι στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω το πώς πρόσθεσα τα πιστοποιητικά μου, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό, του εμβολίου που έχω κάνει, για να τα έχω για άμεση χρήση όποτε τα χρειάζομαι. Με ένα κουμπί απλά, double tap στο κουμπί, να μπορώ εύκολα να τα έχω σε άμεση πρόσβαση. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Βασική προϋπόθεση φυσικά είναι να μπούμε gov.gr και να κατεβάσουμε τα πιστοποιητικά μας. Τη διαδικασία λίγο πολύ την ξέρετε και οι περισσότεροι σίγουρα τα έχετε κατεβασμένα. Βασικό επίσης είναι με το που είμαστε μέσα στη σελίδα του gov και έχουμε το πιστοποιητικό μας να κάνουμε ένα share και να το αποθηκεύσουμε στα files. Σε ένα σημείο δηλαδή που να είναι εύκολα προσβάσιμο. Τι εννοώ, θα το δούμε ευθύς αμέσως και θα το κάνουμε μαζί να δείτε πόσο εύκολο είναι και πραγματικά πόσο χρήσιμο είναι. Ανοίγουμε gov.gr και μας λέει Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID. Το πατάμε, μας λέει φυσικά να βάλουμε τους κωδικούς μας και να συνδεθούμε. Πατάμε είσοδος στην υπηρεσία. Μόλις διαλέξουμε το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID εμβολιασμός, πατάμε συνέχεια. Πιστοποιητικό μπορείτε να βγάλετε αν έχετε κάνει και μία δόση, απλά στις δύο δόσεις ισχύει μετά τις 14 μέρες. Αυτό το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, απλά το αναφέρω να το ξέρουμε. Μας ζητάει κωδικούς. Τα προχωρά αυτά λίγο πολύ τα ξέρετε, μπαίνετε τάξεις, κατεβάζετε τα πιστοποιητικά στο κινητό σας. Εγώ θέλω να σας δείξω τη διαδικασία αποθήκευσης του πιστοποιητικού στο κινητό μας εύκολα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Τα προσπερνάω όλα αυτά και μας λέει κάτω τέρμα κάτω αποθήκευση PDF. Μόλις το πατήσουμε, μας βγάζει το πιστοποιητικό μας. Εύκολα. Οπότε τι κάνουμε εμείς. Εγώ τώρα έχω το iOS 15 μέσα. Εσείς που έχετε το 14 θα γίνετε με την ίδια διαδικασία. Πατάμε share και ουσιαστικά πατάμε κοινή χρήση. Στην κοινή χρήση πατάμε... Άμα κατεβούμε λίγο πιο κάτω, μας λέει αποθήκευση στα αρχεία. Μόλις το πατήσουμε, το αποθηκεύουμε στις λήψεις. Έτσι λοιπόν, να το έχουμε εύκολα στις λήψεις. Με την ίδια διαδικασία ακριβώς προσθέτουμε και το πιστοποιητικό, το ελληνικό. Τώρα, πώς προσθέτουμε πάρα πολύ εύκολα τώρα αυτό μέσα στο Apple Pay. Μόλις εμείς το κατεβάσουμε μέσα στο κινητό μας, πηγαίνουμε και ανοίγουμε τη σελίδα που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Λέγεται getcovidpass.eu. Οπότε, μόλις την ανοίξετε, σας βγάζει Digital COVID Pass και σας λέει Create Yours. Μόλις το πατήσουμε το Create Yours, μας ανοίγει αυτήν εδώ πέρα την όμορφη σελίδουλα. Upload screenshot or QR, δηλαδή σκανάρεις το QR ή κάνεις upload το πιστοποιητικό σου και πάρα πολύ εύκολα μετά σου βγάζει προσθήκη στο Apple Pay. Τόσο απλό. Και το έχεις μέσα στο Apple Pay όπως ακριβώς το έχω και εγώ. Δεν είναι κάτι, απλά κάνεις upload φωτογραφία μέσα από τα files. Τώρα, το δεύτερο, για το ελληνικό πιστοποιητικό χρειαζόμαστε να κατεβάσουμε μια εφαρμογή την οποία θα έχουμε φτιάξει κάποιο template, έχει ήδη έτοιμα, μην μου στεναχωριέστε, την οποία θα βρείτε κάτω στην περιγραφή επίσης. Η εφαρμογή λέγεται Pass to You. Θα πάμε All Passes, θα πάμε Pass Store και στο Pass Store που θα μας ανοίξει θα πατήσουμε αναζήτηση και εδώ πέρα θα γράψουμε τη λέξη GR. Μόλις κάνουμε GR θα μας βγάλει τα πιστοποιητικά που έχει διαθέσιμα. Βλέπετε εδώ είναι τα ελληνικά template που έχουν ετοιμάσει χρήστες σαν εμάς. Έτσι λοιπόν εμείς τώρα θα διαλέξουμε το COVID GR Certificate. Μόλις επιλέξουμε το Certificate θα βάλουμε τα στοιχεία μας. Στο Enter or Tap to Scan θα πρέπει να στείλουμε το COVID σε κάποιον φίλο μας ή στον υπολογιστή μας για να σκανάρουμε το QR Code, ώστε να είναι γνήσιο και το QR Code και να φαίνεται ακριβώς από κάτω από τα στοιχεία μας. Μετά συμπληρώνουμε όλα μας τα στοιχεία. Μόλις το τελειώσουμε και μας σκανάρει, το κάνουμε όλο αυτό για να φαίνονται τα στοιχεία μας κανονικά και από κάτω ακριβώς η δήλωση του εμβολίου. Δηλαδή το σημείο που θα πάει στο gov για να κάνει σκάνο άλλος. Γιατί άμα πάμε κάπου και μας το σκανάρουν,
πρέπει να είναι σωστά το QR code μας. Πάρα πολύ εύκολα τώρα έχεις και το ευρωπαϊκό σου αλλά και το ελληνικό πιστοποιητικό σου μέσα στο κινητό σου. Όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία, περιμένω να με ρωτήσεις κάτω στα σχόλια. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα με το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.